Γεια σας, είμαι ο Σπυρόπουλος Κώστας και είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία All About Business. Σε αυτό το βίντεο θα σας ενημερώσω για τη δράση Ψηφιακό Βήμα. Αν επισκέπτεστε τη σελίδα μου για πρώτη φορά, το κανάλι μου στο YouTube αφορά τη συνεχή ενημέρωση γύρω από τα επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου θα αναβαθμιστούν ψηφιακά. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα. Να τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας και μέχρι 31 Δεκάτου 2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 πλήρες διαχειριστικές χρήσεις. Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο κάδρα δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%. Να πραγματοποιήσουν αποκλειστικά επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προφόρων τόκων και αποσβέσεων τελευταία τριετία, να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων, όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΜΙΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ, ΕΕΕ, ΝΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ΝΕΠΑ, και να υποβάλουν μια και μοναδική επενδυτική πρόταση ένα ΑΦΜΗ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν 4 κατηγορίες δαπανών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τον εξοπλισμό, όπως σερβερ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, projector, scanners, printer, 3D printers κτλ. Η δεύτερη κατηγορία αφορά λογισμικό όπως εφαρμογές γραφείου, antivirus, ανάπτυξη της ιστοσελίδας και e-shop, εξειδικευμένα προγράμματα όπως για παράδειγμα ERP και CRM, λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση κτλ. Η τρίτη κατηγορία αφορά υπηρεσίες όπως υπηρεσίες digital marketing, Google Ads, Facebook Ads κτλ., παρουσία στα social media, υπηρεσίες ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης και σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας αυτής μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 25% του προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη. Και τέλος, η κατηγορία δαπάνης μισθολογικό κόστος εργαζόμενων που αφορά νέο προσωπικό. Το μισθολογικό κόστος επιδοτείται ως 40% και μέχρι 20.000 ευρώ. 12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ. Η κατηγορία αυτή δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη. Το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες υπηρεσίες και μισθολογικό κόστος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερη ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία τελικής ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται 17 Σεπτεμβρίου 2018. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Αν θέλετε δωρεάν αξιολόγηση για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα, μπορείτε να κάνετε δωρεάν online την αξιολόγησή σας στο link κάτω από αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα, μην διστάσετε να με καλέσετε να μου στείλετε email. Τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μου τα αναφέρω στα σχόλια κάτω από το βίντεο.